Τι ακριβώς έγινε? Εντάξει, το τι ακριβώς έχει συμβεί έχει ως ακολούθως. Γύρω στις 8 είχαμε ενημερωθεί από τη διεύθυνση του γυμνασίου στη Λεμεσό ότι βρισκόταν ένας νεαρός έξω από το σχολείο και προκαλούσε ανησυχία. Ναι. Αμέσως περίπολο μας μετέβηκε εκεί, όπου εντόπισε 20χρονο όντως έξω από το σχολείο. Σε έρευνα που προχώρησαν τα μέλη μας, εντόπισα στην κατοχή του ένα μικρό ανοιγόμενο μαχαίρι και έτσι το συνέλαβα για αυτόφορο αδίκημα. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων έχω ενημερωθεί, θα κατηγορηθεί γραπτός ο νεαρός και θα φύγει ελεύθερος. Μάλιστα. Σίγουρα είναι καλό η όποια ύποπτη κίνηση παρατηρείται από τους καθηγητές, από τους μαθητές, να αναφέρνεται στην αστυνομία. Είναι καλό να αναφέρεται. Δεν εισήλθεν όμως μέσα στο σχολείο, δεν, έτσι. Όχι, επειδή λέμε ότι εκτός. Κάνουμε είμαστε σε διαδικασία να κάνουμε τα σχολεία απρόσθετα φρούρια γι' αυτό. Όχι, ήταν εκτός ο νεαρός. Συμπεριφερόταν όντως, προκαλούσε ανησυχία. Φαντάζομαι. Προκαλούσε μαθητές, ανησυχία και έτσι συνελήφθηκε και ακολούθησε αυτό που σας έχω ήδη αναφέρει. Μάλιστα. Φαίνεται δεν ήταν κάποιο σοβαρό επεισόδιο, όμως ναι. Προληπτικά ενεργώντας, ορθώς έπραξε και ο καθηγητής. Εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανού, για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο θέμα των